Θα ασχολείσαι με τον αθλητισμό? Ναι, ναι. 20 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ναι. Του μαχαίρου Ολυμπιακού. Ο αθλητισμός στον Ολυμπιακό πόσο βοηθάει να περνάει για την καθημερινότητά σου? Με βοηθάει γιατί με κάνει και ξεχνιέμαι. Γιατί στεναχωριέμαι για την οικογένειά μου και ο αθλητισμός με κάνει και ξεχνιέμαι. Και έτσι περνάει πιο εύκολα η μέρα μου. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι σαν και εσένα που ασχολείστε με αυτό? Θέλετε κάτι παραπάνω? Υπάρχει κάτι άλλο που νομίζω να σας λείπει μέσα στη φυλακή? Όχι, δεν μας λείπει κάτι. Ίσα που ο Κύριος που είναι εδώ πέρα μας έχει φερθεί με τον καλύτερο τρόπο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή μας έχουν δύο γυμναστήρια, ένα είναι για βάρη και το άλλο έχει σάκους μέσα στόχους, άμα δεν θα σας το δείξουμε. Και μας έχει φερθεί πάρα πολύ ωραία και έτσι ψυχαγωγηθούμαστε και περνάει η μέρα μας. Και είμαστε ικανοποιημένοι. Κύριος Πυγμάχος, έρχονται να σου, ναι, σου ζητάνε άνθρωποι να τους μάθεις κάποιο τέτοιο? Ναι, μου ζητάνε, παιδιά πολλά για να ασχοληθούν κι αυτοί, αλλά εντάξει. Βλέπεις ανταπόκριση, έτσι? Βλέπουμε ανταπόκριση, ναι, θέλουν κάποια παιδιά για να περνάει η μέρα μας, να ξεφύγουν κι αυτοί. Είναι δύσκολα, μόνο η πλησούρα μας που είναι φτάνει. Έχουμε χάσει όλους τους δικούς μας ανθρώπους. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι καλά, είναι καθαρά, έχουμε ψυχαγωγία και είμαστε όλα καλά. Είσαι αθλητής κι εσύ? Χρόνια ήμουνα. Έπαιζα παλιά επιμαχία. Ήμουνα στην εθνική ομάδα πολλά χρόνια. Από τις συγκυρίες βρεθήκαμε εδώ. Αλλά δόξα τω Θεώ υπάρχουν εγκαταστάσεις εδώ πέρα με την βοήθεια του φύλακα. Και τα βγάζουμε εδώ πέρα. Τι ομάδα είσαι εσύ? ΑΕΚ. Κάνετε χρόνια μεταξύ σας? Κάνουμε πολύ προπόνηση. Μόνο με αυτό περνάει και η ώρα εδώ πέρα. Αλλά όσο να είναι και η αρρώστια για εμάς. Με αυτό μεγαλώσαμε. Είστε πολλά άτομα τα οποία ασχολείστε? Γενικώς με τη γυμναστική, ναι, υπάρχει κόσμος που ασχολείται, γιατί είναι και ένας τρόπος να ξεφεύγεις από τη ρουτίνα της φυλακής. Αλλά πυγμαχία όχι, είμαστε λίγα άτομα. Κάποιο έτσι μήνυμα που θα θέλεις να περάσουμε προς τα έξω? Να μην εγκαταλείπουν, να μην εγκαταλείπει κανένας, να συνεχίζει να παλεύει και όλα έρχονται. Λίγο πίστη και όλα έρχονται. Πέρα από τα δύσκολα που περνάω εδώ μέσα, δεν τα παράτησα κι εγώ. Όπως είπα και στο μήνυμα που θέλω να μεταφέρω σε έξω, να μην τα παρατάνε. Έτσι το πάλεψα και τελείωσα την Γυμναστική Ακαδημία από εδώ μέσα. Πήρα την ειδικότητα της πυγμαχίας και πιστεύω πως πλούτο ο Θεός, μόλις δούμε,
να κάνουμε κάτι άλλο. Να συνεχίσουμε βέβαια πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά ως προπονητική πλέον. Εσύ Νίκο, ο ΑΕΚ Ολυμπιακός που... Εγώ είμαι από την πλευρά του Ολυμπιακού, αλλά βλέπεις, συνδυάζομαι και τα δύο. Και είσαι ο πιο καινούριος ή... Είμαι σχετικά πιο καινούριος, βέβαια είμαι 3 χρόνια. Έχουν αρέσει περισσότερα χρόνια από μένα μέσα. Πυγμαχία δεν έκανα έξω, μέσα εδώ έμαθα. Αθλητής ήμουνα, σε άλλο χώρο βέβαια, καμία σχέση με την πυγμαχία. Μέσω του συγκατοικού μου και με τα άλλα παιδιά, λάτρεψα τον αθλητισμό. Και είναι μια διέξοδος, πιστεύω, στο να ξεχνάς τον χώρο τον οποίο βρίσκεσαι. Αναζωογονείσαι και κάνεις και κάτι το οποίο πρέπει να ευχαριστεί η ώρα σου. Εδώ μέσα δυνάμωσε η θέλησή σου και το πάθος σου στον αθλητισμό ενδεχομένως ή τίποτα. Ξέρετε, είναι μια διέξοδος. Δεν είναι αν μεγάλος το πάθος μου ή όχι. Είναι ότι το μυαλό μου ξεφεύγει. Και είναι και κάτι το οποίο από το να κάθεις όλη μέρα σε ένα κρεβάτι και να βλέπεις τηλεόραση είναι κάτι το οποίο σε κάνει να ξεχνάς. Ερχόμαστε πιο κοντά ένας τον άλλον. Είναι κάτι καλό. Ο αθλητισμός πάντα είναι κάτι καλό. Γιατί δεν είναι πρέπει να μπει εδώ μέσα για ένα αθλητισμό, αλλά πρέπει να κάνεις έξω. Απλά εδώ μέσα είναι πιο έντονο. Γιατί είσαι πιο κλειστός, είσαι λιγότερες ώρες ανοιχτός. Οπότε κοιτάς τις ώρες που είσαι ανοιχτός να τις διοχετεύεις σε κάτι χρήσιμο. Εσύ Νίκο, βγαίνοντας από εδώ το καλό, θα συνεχίσεις? Πιστεύω πως ναι, θα συνεχίσω. Είναι κάτι το οποίο έμαθα εδώ μέσα. Μου άρεσε πολύ και γιατί όχι να το συνεχίσω και έξω. Βέβαια όχι επαγγελματικά, αλλά σαν άθλημα. Ξέρετε, στην πυγμαχία έμαθα ένα πράγμα, ότι το θέμα δεν είναι πόσο δυνατά μπορείς να χτυπήσεις, αλλά πόσα χτυπήματα μπορείς να αντέξεις. Το οποίο το κράτησα και θα το κρατήσω και έξω. Άμα δεν ακουστεί γδουπ, δεν δίνονται φάουλ. Κι αν δεν έχει πλούσια. Πόσο σας βοηθάει το γήπεδάκι εδώ πέρα να ξεδίνετε? Είδαμε και πάνω τα όργανα, κάποιοι άλλοι ασχολούνται με αυτό. Βοηθάει πολύ γιατί μας εκκιστεί συνέχεια. Μας βοηθάει λίγο να ξεδίνουμε, να φεύγει κάποια ενέργεια να πούμε που έχουμε μέσα μας. Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε να περνάει περισσότερη ώρα. Τα ματσάκια πώς γίνονται εδώ πέρα, πώς χωρίζεστε, πώς γίνεται? Υπάρχουν κανονισμοί κανονικά? Κανονισμοί κανονικά δεν υπάρχουν, μόνο κόρνερ, από επειδή το γήπεδο είναι μικρό. Όλα τα άλλα κανονικά, φάουλ, πέναλτι, όλα κανονικά. Κύριε Αντώνη Ραβαντινέ, είστε 33 χρόνια φύλακα στις φυλακές. Τώρα είμαστε στη ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών Κορδαλού, στο γήπεδο ποδοσφαίρου που το βλέπουμε εδώ. Στο προάβλιο γενικότερα. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι και χώρος περιπάτου, ό,τι βλέπετε εδώ, και να παίζουν και ποδόσφαιρο. Εσχάτως το έχουμε φτιάξει, δεν είχε παλιά, είχε πίσα και ξεφτισμένη και τσιμέντα και χτυπούσαν, δεν μπορούσαν να παίξουν. Και έχουμε βάλει αυτό, είχε την ευγενή καλοσύνη κάποιος επώνυμος καλλιτέχνης που ασχολείται με τα 5x5 και άλλαζε τα δάπεδά του και πήγαμε εκεί με τα φορτηγά, το φορτώσαμε, το βάλαμε εδώ. Δεν πετύχαμε, όπως βλέπετε, τα σχέδια ακριβώς. Το κόρνερ το βάλαμε κάπου εδώ. Η μεσαία γραμμή πάντως την πετύχαμε. Ναι. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι το προάβλιο του ψυχιατρίου κρατουμένου Κορυδαλού. Και από ό,τι είδατε και εδώ κρατούμενοι, είναι δυνάμενοι, απόλυτα δυνάμενοι και διατηρούν και όλα τους τα ενδιαφέροντα. Και τα αθλητικά. Με κυριαρχία του Ολυμπιακού, όπως θα διαπιστώσετε, τελείως αντικειμενικά. Όχι γιατί είμαι Ολυμπιακάρα εγώ, έτσι. Τελείως αντικειμενικά. Έρχονται εδώ, παίζουν, ξεδίδουν, επικοινωνούν. Όπως είπε και ένας νεαρός κρατούμενος,
βγάζουν και μια ενέργεια περισσευούμενη που ενδεχομένως δεν την παροχέτευαν πουθενά αλλού. Ό,τι περισσεύει από τα βάρη δηλαδή. Γιατί όπως είδατε και πάνω έχει και βάρη. Ναι, έχουμε ένα κομμάτι έτσι αθλητικό που καλύπτει πολλές επιλογές και το χώρο εκεί που αθλούνται οι μποξέρ και οι αρσιβαρίστες και το ποδόσφαιρο. Και με τούτα και μετά έχουμε φτιάξει ένα οικογενειακό κλίμα εδώ πέρα. Τόσο οικογενειακό που δεν μας σέβονται και καθόλου δηλαδή, γιατί παίξαμε μπάλα εδώ και μας τσακίσανε. 15 γκολ πόσο μας δείξανε, γιατί παίξαμε κρατούμενοι υπάλληλοι.